Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την παρουσία σας στην τοπική της πρωτοχρονιάτικης φίτας του συνδυασμού μας. Όπως και τη δύναμη που μας δίνεται να προχωρήσουμε με περισσότερη όρεξη στον πολύ κρίσιμο αυτόν αγώνα για τη διεκδίκηση του Δήμου μας, ο οποίος χρήζει άμεσης αλλαγής. Για όσους δεν με γνωρίζουν, λέγομαι Κουτινούδης Χαράλαμπος, του Δημητρίου, και έχω τη χαρά, την ευθύνη και την όρεξη να εκπροσωπήσω εσάς και τον κύριο Σκέντη Θεόδωρο ως Δημοτικός Σύμβουλος στον τίμιο αγώνα που κάνει για την αλλαγή του τόπου μας. Δεν θα μπορούσα να μην πάρω θέση με όλα αυτά που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Αυτή την παρακμή, αυτή την βρωμιά και αυτά τα άτομα που τόσο προσπάθησαν και έκαναν ό,τι περνά από το χέρι τους να καταστρέψουν αυτόν τον τόπο, το δημότυχό μας, το οποίο κάθε πολίτης, μόνιμος ή μη, ζουν κάτω από καταστάσεις ζούγκλας. Σε ένα τόπο που το λιγότερο που θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος είναι τριτοκοσμικός. Ένας τόπος ο οποίος στερείται τα βασικότερα αγαθά του. Ένας τόπος ο οποίος δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Ένας τόπος ο οποίος αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για κάθε δήμο της Ελλάδας. Δεν ανέχομαι άλλο να βρίζουν, να δυσφημίζουν και οι πολίτες να μην θέλουν να μείνουν πλέον εδώ στο δημότυχό μας. Δεν θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για τα προβλήματα που όλο γιγαντώνονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων, αλλά περισσότερο της σημερινής δημοτικής αρχής. Είναι καιρός λοιπόν για αλλαγή. Με όρεξη, με δυναμισμό, η ομάδα μου μπροστάει τον κύριο Σκύλη Θεόδωρο να κάνουμε αυτό τον τόπο και πάλι όμορφο, και πάλι μεγάλο, και πάλι δοξασμένο. Με νέες ιδέες, νέα παιδιά και πολλή όρεξη. Να πάμε όλοι μαζί μπροστά, γιατί μας αξίζει, γιατί το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι για την παρουσία σας. Ο Θεός σας έχει καλά, ο Θεός να έχει καλά το όμορφο και το χασμένο για την όμορφη μας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ. Εγώ δεν θα σας κουράσω, θα σας πω μόνο. Θα σας ευχηθώ μια πολύ καλή χρονιά, ευλογημένη, δημιουργική, ευτυχία και κουράγιο. Με τη δική σας τη στήριξη θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Έχουμε ορεξία δουλειά, θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε. Παρακαλώ, εμπιστευτείτε μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, θα μου συγχωρέσετε συναισθηματική φόρτωση αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς για κάποιους και ευτυχώς για εμένα και τον τόπο, ο ξένος γέμισε από αγάπη τον τόπιον. Την νεολαία, αλλά και την πείρα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Δεν θα αναφερθώ πάλι στον απερχόμενο, γιατί κουράστηκα και εγώ και εσείς. Αυτός έχει πάει τον δρόμο χωρίς γυρισμό πλέον. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Πρέπει να δούμε πώς θα φέρουμε εμείς τον τόπο μπροστά. Όχι με λόγια όπως έχω πει, αλλά με πράξεις, με δημιουργία και εργατικότητα. Γι' αυτό, καλώ πάλι, από εδώ σήμερα, όλους τους νέους, όλους τους ανθρώπους, όλους τους συμπολίτες μου και συμπολίτησές μου, να μην φοβόμαστε. Η τρομοκρατία και ο φόβος που πήρανε κάποιοι έχει τελειώσει. Έχει πεθάνει μαζί με αυτούς. Γιατί αυτοί πλέον είναι φαντάσματα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτοί πλέον έχουν πάρει τον δρόμο της πολιτικής σύνταξης. Και δεν υπάρχουν ανάμεσά μας. Γιατί αυτοί πλέον χάσανε τόσες δημόσιες υπηρεσίες. Καταφέρανε να είμαστε 1,5 πόδι έξω από το τερίμιο συλλεκτικής. Και μη σας κοροϊδεύουν. Να σας λένε την αλήθεια. Να την βλέπουν κατάματα. Γιατί προχτές στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιοι κλείσαν τα μικρόφωνα.
Γιατί δεν είχαν το σθένος να πούνε την αλήθεια, να τη φωνάξουν σε εσάς. Κλείσαν τα μικρόφωνα για να μην ακούνε λέει έξω. Οι πολίτες. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Ο απεγχόμενος λοιπόν, καθισμένος στην καρέκλα του, και δυστυχώς λυπάμαι, κρίμα για τον άνθρωπο αυτόν, αλλά πολύ κρίμα γιατί είχε αυτή την καρέκλα του δημάρχου. Προσπαθούσε από μέσα να διαβάσει τι πράξεις έκανε για να σώσει τα ΤΕΗ. Τρεις λέξεις ακριβώς και αυτές τις μπέρδευε. Γιατί κανένας δεν σκέφτεται τους νέους. Γιατί όλοι έχουν εξενικευτεί. Έχουν φύγει μακριά από την πόλη και τα χωριά. Και φταίμε εμείς. Εμείς οι πολιτικάντες που καθόμαστε και κάνουμε λόγια ωραία και καρέκλες να καθόμαστε παγιλές για να παίρνουμε τους μισθούς. Και σήμερα να σας τραβάω εδώ για να παίξω ίσως και εγώ το παιχνίδι όπως το παίξανε τόσα και τόσα χρόνια πολλοί με την καραμέλα ότι θα κάνουμε. Το θα λοιπόν πρέπει να εκπλήξει από αυτό το τόπο. Δεν θα υπάρχει θα. Κάνουμε θα υπάρχει. Γιατί μπορείτε εσείς, γιατί μπορώ εγώ, γιατί μπορούμε όλοι. Δυναμικά τόσα προγράμματα το ΕΣΠΑ. Γιατί κύριε δεν τολμήσατε. Γιατί δεν κάνετε τίποτα στο καλέ, ήρθαν τα λεφτά. Γιατί δεν κάνετε τίποτα στα τζίγκλα, ήρθαν τα λεφτά. Γιατί δεν κάνετε τίποτα να εκμεταλλευτείτε τον ερυθροπόταμο, ήρθαν τα λεφτά. Γιατί αφήνετε τα δικά μας παιδιά. Ποιος σας έχει δώσει το δικαίωμα να φεύγουν τα δικά μας παιδιά την πατρίδα τους. Από το τόπο που γεννήθηκαν. Από το τόπο... Και το είπα πολλές φορές. Όχι δήμαρχος της καρέκλας. Εργάτης δήμαρχος. Εσείς είσαστε όλοι δήμαρχοι. Εσείς θα μας οδηγήσετε στη νέα πόλη, στο νέο όραμα, στη νέα δημιουργία. Δήμαρχος πρέπει να σηκώσει τα μανίκια. Πρέπει να ξεκουμπώσει τα πουκάμισα και να τρέξει δίπλα στους εργάτες, στους αγρότες, στους επαγγελματίες, στους μαθητές, στη νεολαία μας. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Δεν είπαμε να φτιάξουμε παλάτια. Δεν είπαμε να γυρίσουμε σε μια νέα την πόλη ανάποδα. Πέντε βασικά σημεία που τα ξέρετε όλοι. Μαζί με τον λαό, μαζί με τον πολίτη, το δημιουργό, να σκάσετε, αλλά να πάει μπροστά. Οι μουσάλοι, αυτοί που θα παίρνουν μια ζωή, δεν θα περάσουν αυτή τη φορά. Οι μουσάλοι, δεν θα περάσουν να σηκώσουν αγάπημα. Θα σταματήσουν οι απειλές τους εργαζόμενους, γιατί τους εργάτες τους αγαπάμε, γιατί τους εργάτες τους έχουμε κοντά μας και στην καθαριότητα και σε όλους τους κλάδους της δημαρχίας. Θα γυρνάω λοιπόν και με τη φόρμα και με το σαρφάκι και αν πάρουμε τις εκλογές, συγγνώμη, αλλά θα γυρνάω και την πλούση με τα σουρίδι. Θα καταποντηθεί για όλο μήνα, γιατί ήρθε η ανέσταση, ήρθε η